Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε για την παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή που διοργάνωσαν οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης με τίτλο «Φράγματα και λίμνες μεταλλευτικών αποβλήτων, μια ορολογιακή βόμβα στον τόπο μας». Είναι αλήθεια ότι συνάντησε αρκετές δυσκολίες η Επιτροπή που ξεκίνησε να διοργανώσει αυτή την εκδήλωση. Τελικά, με πολλή προσπάθεια, κατάφερε να κάνει αυτό που θα δείτε σήμερα. Θέλουμε λοιπόν λίγο την κατανόησή σας και εκείνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι εάν βρει ανταπόκριση η εκδήλωση αυτή, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χρησιμοποιώντας πολλούς και διαφορετικούς ομιλητές. Ιδιαίτερα χαιρόμαστε για την παρουσία της βουλευτήνας μας, κυρία Εγγλέζη. Καλώς ήρθατε. Για τους κυρίους αντιδημάρχους του Δήμου Αριστοτέλη. Για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλους τους δημοτικούς συμβούλους που μας τιμούν με την παρουσία τους. Τον πρόεδρο του τοπικού, καθώς και τα μέλη της τοπικής επιτροπής, και ιδιαίτερα σε όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας. Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ενημέρωσης, ανησυχώντας για τα όλο και περισσότερο ατυχήματα που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη, σε περιοχές που είχαν την ατυχία να έχουν έντονες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Το πρόσφατο μεγάλο ατύχημα του Καναδά, όπου κατέρευσε ένα φράγμα μεταλλευτικών αποβλήτων και προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή, μας συνετάραξε και μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, καθώς μας έδωσε σκηνές που δεν θα θέλαμε να ζήσουμε με τίποτα σε αυτόν τον τόπο το δικό μας. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή σαν ρομαντικοί οικολόγοι. Μιλάμε σαν μελλοντικοί πρόσφυγες. Αναλογιστείτε μια παρόμοια καταστροφή στον κόλπο της Ιερισσού. Θα ήταν το διαβατήριό μας για μετανάστευση. Όσο η καναδική Ελντοράντο επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Χαλκιδική, τόσο εμείς θα έχουμε λιγότερο χρόνο να αντιδράσουμε. Ο χρόνος που μπορούμε να περιμένουμε πια τελείωσε. Αναλογιστείτε, μπορούμε να ζούμε, να παράγουμε και να προκόβουμε σε αυτόν τον τόπο, έχοντας τη σκέψη μας τι μπορεί να συμβεί αν κάποιο από τα φράγματα που θα κατασκευάσει η καναδική Ελντοράντο στον Καρατζά, στο Λουτάνικο, στον Κοκκινόλακα, καταρρεύσει. Προσωπικά δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Όμως εμείς, οι συνειδητοποιημένοι κάτοικοι αυτού του τόπου, που θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε εδώ με ασφάλεια, αναρωτιέμαι, κάνουμε ό,τι πρέπει για να μην βρεθούμε στη θέση των κατοίκων του Καναδά, του Μεξικού ή των άλλων περιοχών που είχαν παρόμοια ατυχήματα? Εμείς που είμαστε ακόμη στην προηγούμενη μέρα του μεγάλου ατυχήματος, παίρνουμε έγκαιρα κάθε μήνυμα που μας έρχεται? Θυμηθείτε τη θεομηνία του 2010 στο Στρατόνι, θυμηθείτε το αρσενικό στα νερά του Νεοπορίου, προβληματιστείτε από τα νερά του Κακάβου που όλο και λιγοστεύουν. Αλήθεια, αγωνιζόμαστε για να μην φτάσουμε στην επόμενη μέρα που θα κλαίμε τη μοίρα μας και θα είναι πια πολύ αργά, καθώς πρέπει να ψάχνουμε για καινούργια πατρίδα. Από αυτή τη θέση κάνω έκκληση σε όλους σας. Αναλογιστείτε, κάνετε ό,τι πρέπει για αυτόν τον τόπο. Ιδιαίτερα εσείς που διαχειρίζεστε την τύχη αυτού του τόπου και έχετε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, πιστεύουμε ότι έχετε δύο μόνο επιλογές.
ή να καθησυχάσετε τις ανησυχίες μας με τεκμηριωμένα επιχειρήματα ή να ενεργήσετε κατάλληλα. Γιατί αυτόν τον ευλογημένο τόπο θα πρέπει να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον ίδιο όπως τον παραλάβω. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο πρώτος ομιλητής της σημερινής ημερίδας είναι ο λέκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Καταφυγίδης. Ο καθόλου αυτός, ευχαριστώ.